Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί όπου έχω τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σάβα Χαλιαμπάλια στην παρέα μας. Τι κάνετε, κύριε Χαλιαμπάλια? Μια χαρά εσείς. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε το έκτακτο αυτό. Περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ακούσατε, να ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας. Λοιπόν, κύριε Χαλιαμπάλια, είστε λοιπόν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που για μία ακόμα φορά σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Θα έχουμε λοιπόν, κοντοζυγώνουν και οι δημοτικές εκλογές και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας σήμερα με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ, πολύ κόσμο και θέλουμε να μάθουμε, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, μιας και έχετε ρωτήσει για τα ακίνητα που ανήκουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης και είναι πάρα πολλά. Τι τα κάνει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτά, κύριε Χαλιαμπάλια? Τι απαντήσεις πήρατε, γιατί πολλοί κόσμος μας το συζητάμε, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Για πείτε μας λοιπόν. Καταρχήν είχα κάνει πριν από δυόμισι μήνες, 15 Νοεμβρίου, είχα κάνει μια αίτηση για να πληροφορηθώ πού βρίσκονται και σε ποιους νοικιάζουν ή νοικιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μετά από μια καθυστέρηση 50 ημερών, πήρα την κατάσταση, την έχω στα χέρια μου και την επεξεργαζόμαστε μαζί με τους συνεργάτες. Mm-hmm. Για τον λόγο του ότι αυτό που ήθελα καταρχήν να πάρω στα χέρια μου ήταν πού υπάρχουν και πού μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι πολλά τα ακίνητα. Ότι είναι πολλά τα ακίνητα, κύριε Χαλιαμπάλια. Είναι πάνω από 350. Α, τόσο πολλά. Ακίνητα. Mm-hmm. Ναι, είτε μικρά είτε μεγάλα, διάσπαρτα στην πόλη. Υπάρχουν πάντως, υπάρχουν χώροι, mm-hmm, οι οποίοι περισσότεροι, φυσικά όλους δεν τους γνωρίζω, αλλά υπάρχουν χώροι που στην περιοχή μου που τους ήξερα και δεν ήξερα δηλαδή για ποιο λόγο ήταν είτε παρατημένοι, είτε τέλος πάντων παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα. Mm-hmm. Υπάρχουν πάντως αρκετοί χώροι στην Θεσσαλονίκη που μπορούν να αξιοποιηθούν. Τι σας είπαν από τον Δήμο? Σας είπαν ότι έχουν, σχεδιάζουν να το κάνουν, να αξιοποιήσουν κάποια από τα ακίνητα? Γιατί είναι αρκετά τώρα που το λέτε, έχω και εγώ στο μυαλό μου κάποια, για να τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Καταρχήν για να πάρω τη λίστα έκανα, σας είπα, 50-55 ημέρες. Για ποιο λόγο, τι σας είπαν, γιατί κόλλησε η εργούσαν? Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Μια έλειπε αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος του χαρτοφυλακίου κατά κάποιο τρόπο, που την που είχαν πει ήταν συμβασιούχος, mm-hmm, ο οποίος είχε σταματήσει τη σύμβασή του και είχε τέλος πάντων απολυθεί. Μετά είχε αναλάβει ένας καινούριος προϊστάμενος, ο οποίος μόλις είχε ενημερωθεί, μου είχε πει σε 3-4 μέρες θα με απαντήσει, περάσανε 10 μέρες, δεν μπόρεσε. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς είχα το τηλέφωνο του κυρίου υπεύθυνου αντιδήμαρχου, ο οποίος μετά από κάποιο διάστημα, γύρω στις 10 μέρες, ξέρω, κάπου κατά εκεί, μεσολάβησε και πήρα τη λίστα. Τέλος mm-hmm πάντων, το θέμα είναι ότι είναι στα χέρια μου, εντάξει. Τώρα για το αν θα αξιοποιηθεί ή όχι, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα το τι μέλη γενέστε με την διοίκηση και την πολιτική της διοίκησης. Στις απαντήσεις που πήρατε από τις ερωτήσεις που κάνετε για τα ακίνητα, σας είπαν ότι κάποιο από αυτά είναι στα σχέδιά τους σύντομα να τα αξιοποιήσουν? Όχι, γιατί αυτό καταρχήν, όχι, αυτό δεν είναι, δεν το ρώτησα. Αυτό το βλέπουμε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Κάθε χρονιά που κλείνει και λέει θα κατασκευάσω αυτό εδώ, αυτό εκεί, αυτό παραπέρα κλπ. Στα ήδη υπάρχοντα αυτά, τέλος πάντων, που είναι τα ορφανά, δηλαδή εκτός από 2-3 που ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν τα έργα, τα οποία βέβαια λιμνάζουν εδώ και 4 χρόνια, όπως το πάρκο Αμαία ή η στάβλη της Παπάφη, αυτά ξέρετε είναι εδώ και 4 χρόνια περίπου που έχουν βγει τα σχέδια, έχει βγει, αλλά ακόμα δεν ξεκινήσανε, ευελπιστούμε ότι φέτος θα ξεκινήσουν. Όλα τα άλλα δεν υπήρχαν, μάλιστα, δεν υπάρχουν τουλάχιστον στα σχέδια. Αλλά βέβαια αυτό που με κάνει φοβερή εντύπωση και σίγουρα το ξέρετε και εσείς πάλλον οι πολλοί Θεσσαλονικείς, είναι η τεράστια έκταση των 500 στρεμμάτων που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, mm-hmm,
στην ιδιοκτησία του. Στη Θέρμη. Στο Δήμο Θέρμης, mm-hmm. που είναι τα Λουτρά Θέρμης. Εκείνη όλη η πευκόφητη περιοχή. Βέβαια. Πηγαίνοντας δηλαδή για τη Ρεντεστό που είναι. Mm-hmm. Εντάξει. Εκείνη η τεράστια περιοχή που γράφει Λουτρά Θέρμης και όλη η πευκόφητη περιοχή είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και εγώ δεν το γνώριζα. Το ακούω, ναι, από εσάς. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζει ότι ανήκει στο Δήμο Θέρμης, αλλά όχι, ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκεί τα Λουτρά, τα οποία ήταν πανέμορφα και δυστυχώς δεν τα εκμεταλλεύεται κανείς. Ενώ θα έπρεπε, κύριε Καλιαμπάλια. Εδώ και τουλάχιστον 14 χρόνια, από το 9 πρέπει, φυσικά είχαν μαραζώσει, είχε ξεκινήσει η παρακμή τους χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον 7-8 χρόνια πριν από το 9. Uh-huh. Τώρα είναι σε ικτρή κατάσταση, πραγματικά ικτρή κατάσταση, εγκατάλειψη πλήρης. Ένα θησαυρός στα χέρια της, του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί και να αξιοποιηθεί, να δουλέψει κόσμος, να φέρει χρήμα στην περιοχή, βεβαίως. Να εξυπηρετήσει επίσης και πολλοί κόσμο, οι οποίοι κάνουν πολλά χιλιόμετρα και φεύγουν και πηγαίνουν σε Λουτρά ή αματικά Λουτρά, πολύ μακριά, είτε στην Ελλάδα, στο εσωτερικό, είτε και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εντούτοις, αυτό που έχουμε εμείς, έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας, στα 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη μας, τον αφήνουμε αναξιοποίητο εδώ και πόσα χρόνια. Πόσο άσχημο το αυτό. Το αφήνουμε να ρημάζει. Βέβαια. Να μπορούσαν εκεί να γίνουν απίστευτα πράγματα. Βέβαια. Και εντούτοις μένει αναξιοποίητο. Και άμα το επισκεφτείτε, εγώ το επισκέφθηκα πριν από 15-20 μέρες περίπου, mm-hmm. και πραγματικά στήγει την καρδιά σου. Το έχω επισκεφθεί, κύριε Χαλιαμπάλια. Πραγματικά το ίδιο ακριβώς ένιωσα και εγώ και φαντάζομαι όλοι όσοι έχουν περάσει από τα Λουτρά Θέρμης. Δυστυχώς συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη μας και γενικότερα στη χώρα συμβαίνει αυτό, κολυσιεργούμε, αλλά έχουμε θησαυρούς που δεν τους αξιοποιούμε. Έτσι, μάλιστα. Ξέρετε ποιο είναι. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα, το ότι το κράτος, βλέποντας ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά τέτοια ιαματικά Λουτρά τα οποία έχουν μένει σε παρακμή, έχει πάρει την απόφαση, έχει συστήσει μια εταιρεία η οποία, από τη στιγμή που οι τοπικοί δήμοι δεν εκμεταλλεύονται την περιουσία τους, τότε θα τους πάρει το κράτος και να τους αξιοποιήσει αυτό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, mm-hmm. ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί αυτή η περιουσία από τον Δήμο μας, μόνο και μόνο γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό και πολύ δεν σημαντικό. Δεν έχει κάνει ένα μνημόνιο συνεργασία ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αφού είδε ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί με το Δήμο Θέρμης για μελλοντική αξιοποίηση, mm-hmm. αλλά προς το παρόν δεν κουνιέται τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το επισημάνατε, γιατί πολλοί κόσμοι και είμαι σίγουρη θα γνωρίζουν πάρα πολύ τους ακροατές μας και άλλα ακίνητα τα οποία είναι, στέκονται και λιμνάζει όλη η ιστορία γύρω από αυτά. Πάμε λίγο, κύριε Χαλιαμπάλια, γιατί δυστυχώς δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σε λίγο καιρό θα έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Έχουν ανακοινωθεί κάποιες υποψηφιότητες. Δώστε μας έτσι λίγο τα φώτα σας και τη γνώμη σας για τους ανθρώπους που μαζί με εσάς θα διεκδικήσουν το Δήμο Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, καταρχήν οι επίσημες υποψηφιότητες, επίσημες, έχουν κατατεθεί για το Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι ο Δήμαρχος Ζέρβας, ο κύριος Νασιούλας, Κουριανίδης, εγώ, mm-hmm. και πριν από λίγες μέρες ο κύριος Τζακόπουλος. Mm-hmm. Σίγουρα περιμένουμε περιμένουμε και τις υποψηφιότητες από τα κόμματα, από τις καθαρά κομματικές υποψηφιότητες. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλωσορίζουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Τζακόπουλου. Uh-huh. Είναι μια υποψηφιότητα σοβαρή. Περιμένω και άλλες υποψηφιότητες. Καλό θα είναι, άμα διαμορφωθεί το κλίμα που εκεί πέρα, να γίνουν και κάποιες συνεργασίες. Uh-huh. Για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, αυτή η διοίκηση Ζέρβα, κατ' εμέ και πιστεύω για πολλούς, δεν είναι η καλύτερη δυνατή που θα μπορούσε να τύχει στην Θεσσαλονίκη, και είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να γίνει κάποιες κινήσεις, ούτως ώστε
να φύγει και να πάει εκεί που τέλος πάντων ήταν πάντα. Μάλιστα. Κύριε Χαλιαμπάλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι και σύντομα θα τα ξαναπούμε.